Κύριε Υπουργέ, παίρνω κυρίως το λόγο για να επαναφέρω το ζήτημα της τροπολογίας που κατέθεσε το ΚΚΕ. Πραγματικά είναι μία ερμηνευτική διάταξη που δεν θα εισαγάγει και κανένα επαναστατικό μέτρο. Είναι κάτι που το έχουν λύσει, το έχει λύσει η νομολογία του δικαστηρίου, δηλαδή το να υπολογίζει το τόκος στις ρυθμισμένες δόσεις στον νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών με βάση την ληξιπρόθεσμη δόση. Όμως οι τράπεζες, παρότι αυτό είναι λυμένο ζήτημα νομολογιακά, συνεχίζουν την αυθαίρετη πρακτική να υπολογίζουν το κοστολόγιο με βάση το συνολικά οφειλόμενο ποσό, το άλικτο κεφάλαιο. Σας ζητάμε λοιπόν πραγματικά, φτάνει που έχετε λύσει τα χέρια στις τράπεζες δια της νομίμου οδού να εξαντλούν τις λαϊκές οικογένειες, μην κλείνετε τα μάτια τουλάχιστον στις αυθαιρεσίες τους. Δείτε το, γι' αυτό το καταθέσαμε από την Επιτροπή για να το δείτε, δημιουργούνται πραγματικά εκτροματικές καταστάσεις για μη διαχειρίσιμες δόσεις. Είναι ένα πολύ απλό ζήτημα να λυθεί με μια ερμηνευτική διάταξη. Θεωρούμε ότι πρέπει η κυβέρνηση να το λύσει αυτό το πράγμα, γιατί τελικά οδηγούνται τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά σε νέες δικαστικές, σε νέα δικαστικά μέσα και με προσωρινή διαταγή, και ζητάνε από τα ειρηνοδικεία να ερμηνεύσουν τις αποφάσεις. Τελικά αναλαμβάνοντας ένα τεράστιο κόστος που θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να το αποφύγουν. Σας καλούμε να το δείτε και να το κάνετε δεκτό. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν θέλετε να το κάνετε δεκτό στην τροπολογία του ΚΚΕ, φέρετε το εσείς στη ρύθμιση το επόμενο νομοσχέδιο που είναι να φέρετε, ή φέρετε το με νομοτεχνική δική σας. Επίσης, κάποιες παρατηρήσεις που έκανα και δεν θέλω να, σε σχέση με το άρθρο 28 που αφορούν το κτηματολόγιο της Ρόδου, είναι πράγματι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Όμως θεωρούμε ότι με τον τρόπο που γίνεται δεν έχουν ληφθεί υπόψη μια σειρά σοβαρά ζητήματα που σας κατέθεσε και στην πρωτολογία. Για παράδειγμα, σωστά δεν πρέπει να θίγονται ένομες συνέπειες που έχουν παραχθεί συμπεριλαμβανομένης της αρτιότητας. Όμως αν δεν υπάρξει σχετική διάταξη στην πολεοδομική νομοθεσία που να επιτρέπει αυτές τις παρεκκλήσεις, με δεδομένο ότι οι παρεκκλήσεις στα οικόπεδα εκτός σχεδίου και ορίων οικισμών έχουν καταργηθεί, δεν θα μπορεί η εκάστοτε πολεοδομία να εξασφαλίζει την αρτιότητα αν υπάρχουν τέτοιου είδους παρεκκλήσεις. Και βεβαίως είναι προβληματικό το ότι ανατίθεται αυτό να κάνει αποδεκτή την απόκληση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κτηματολόγιο ΑΕΣΑΣ. Λέμε ότι θα μπορούσαν να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά ότι στη μετάβαση βασικό στοιχείο θα είναι το εμβαδόν του σχήματος της σημερινής κτηματολογικής μερίδας και η επαλήθευσή του στο νέο ΚΑΕΚ με τα όρια σφαλμάτων τα οποία θα αναφέρονται στο νόμο και όχι να παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κτηματολογίου. Και είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ορθή μετάβαση, είναι η ύπαρξη σύγχρονου υποβάθρου μεγάλης ακρίβειας που να ανταποκρίνεται σε κλίμακα 1:500, ώστε τα παραγόμενα ΚΑΕΚ να έχουν τα μικρότερα δυνατά σφάλματα για να μην οδηγούνται εκ νέου οι μικροδιοκτήτες σε δικαστικές διαμάχες με την οικονομική επιβάρυνση. Και βεβαίως και σε σχέση με τη ζώνη καθορισμού ορίων είναι τελείως ασαφής και δημιουργείται ακόμα περισσότερα ερωτήματα ότι παραπέμπεται αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικού Κτηματολογίου. Είναι κάποιες ενστάσεις που μας εμποδίζουν να ψηφίσουμε το άρθρο ως έχει. Όσο βέβαια για το άρθρο 27 έχω πει αναλυτικά, εμένουμε στη θέση μας ότι είναι μακριά από το υπερόριμο αίτημα για να απεμπλακεί εντελώς η εκάστοτε κυβέρνηση από τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Όχι γιατί έχουμε τον οποιαδήποτε αυταπάτη ότι είναι δυνατόν η αστική δικαιοσύνη να γίνει πραγματικά ανεξάρτητη στο αστικό κράτος, όμως γιατί τουλάχιστον αυτού του είδους τους μοχλούς πίεσης πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή τουλάχιστον στο επίπεδο αυτό να τους διακόψετε. Είναι αίτημα και των ίδιων των δικαστών και πρέπει να προχωρήσετε σε αυτό.